Γιώργος Κίρτσος, όχι ότι είστε εκπρόσωπος, παίζεις πραγματικότητες, αλλά τα πολιτικά ίσως είναι για πολύ κόσμο κάπως έτσι. Λοιπόν, Γιώργος Κίρτσος, ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, χαίρετε. Γιάννης Αρακιώτης, βουλευτής Θειότητας από τον ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, θα θέλαμε πάρα πολύ να πάμε σε ευρωπαϊκά ζητήματα, είναι αλήθεια. Ωστόσο, ξέρετε, έχουμε και το μικρό κοσμό μας εδώ και πέρα. Η Ελλάδα, Ευρώπη είναι. Έτσι, σωστό. Και η Ελλάδα, ωστόσο, δεν παραπέμπει πολύ σε Ευρώπη σε ό,τι έχει να κάνει με την κοινοβουλευτική της πραγματικότητα τις τελευταίες ημέρες. Θα σας πω το εξής. Επειδή το ακούω αυτό. Yeah. Έχω δει στην Ευρωβουλή, η οποία φημίζεται για τα δημοκρατικά της χαρακτηριστικά. Yeah. Έχω δει ευρωβουλευτές να τους βγάζουν έξω. Όχι η φρουρά, δεν έχω, η θηρορή, οι κλητήρες, είναι ακόμα πιο ταπεινωτικό να σε βγάζει έξω κλητήρας. Και έχω δύο ευρωβουλευτές, ή μάλλον τον πρόεδρο της Βουλής, να επιβάλλει πρόστιμα στις ευρωβουλευτές, δηλαδή στέρηση μισού μήνα μισθού. Αυτό έγινε και στην Ελλάδα με τους Μεσαυγίτες. Ναι. Επομένως, αυτές συμβαίνουν. Καλό είναι βέβαια να αποφεύγονται. Συνήθως βέβαια, αυτοί που τρώνε τα πρόστιμα και τους βγάζουν έξω η θηρορή, είναι της ακραδεξίας. Να ρωτήσουμε κάτι. Υπάρχει και ουσία όμως στην ουσία. Εσείς θεωρητικά. Δεν προτείνω. Μην παρεξηγηθεί η λέξη. Με ποιο δικαίωμα θα αποφασίσετε ποιος θα έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, ποιοι θα εκπροσωπούν το ΣΥΡΙΖΑ στην προανακριτική επιτροπή? Εντάξει, υποθέτω ότι υπάρχει μια διαμάχη. Αν αυτοί που είναι μάρτυρες μπορεί να είναι και στην επιτροπή, είναι μια πολιτική συζήτηση, μια νομική συζήτηση. Περιμένουν κάποιες διευκρινήσεις, θα τα βρούνε σε επίπεδο επιτροπής. Εσείς πιστεύετε ότι σε κάθε περίπτωση οφείλουν να δώσουν εξηγήσεις με τον ένα ή τον άλλο τρόπο και ανεξαρτήτως της πορείας που θα έχει το όλο θέμα ο κύριος Τζανακόπουλος και ο κύριος Πολάκης για μια σειρά ζητημάτων? Θα τον κάνουμε και στον κύριο Σαρακιώ το ίδιο ερώτημα. Mm. Για παράδειγμα, ο κύριος Πολάκης που είπε ότι γνώριζε τους προστατευόμενους μάρτυρες, είχε πει ότι επίκυνται πολιτικές διώξεις όπερ και γένετο. Ο κύριος Τζανακόπουλος που είχε πάει στον Άριο Πάγωνα, ενημερωθεί. Εγώ νομίζω ότι έχουμε μια διπλή αποτυχία με το σκάνδαλο της Νοβάρτης. Πρώτον, δεν έχει γίνει κανένας διαχειριστικός έλεγχος. Δηλαδή, η Νοβάρτης θεωρώ σκανδαλώδης για όλες τις πολιτικές παρατάξεις. Το ότι η Νοβάρτης πληρώνει πρόστιμα στις ΗΠΑ, στις αρχές αμερικανικές για τις εμπορικές πρακτικές στην Ελλάδα και εδώ δεν έχει επιστρέψει ένα ευρώ στο ελληνικό δημόσιο, στον Έλληνα φορολογούμενο. Επομένως, ποτέ δεν είπαμε εμείς ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο. Και δεν φτάνει που δεν ψάξανε και δεν ψάχνουμε ακόμα εμείς το σκάνδαλο, το διαχειριστικό σκάνδαλο, αλλά πάνω στο υπαρκτό διαχειριστικό σκάνδαλο στήθηκε ένα πολιτικό κόλπο, δηλαδή στοχοποιήθηκαν 10 πολιτικοί αντίπαλοι. Δεν έχει άδικο ο κύριος Κίρτσος, κυρίες Αρακιώτη. Mm-hmm. Δηλαδή, με ποια έννοια το λέω αυτό? Επί ημερών σας. Όχι. Θα σας πω. Επί ημερών σας ακούγαμε στη Βουλή μόνο για τα πολιτικά πρόσωπα που ανεπλάκησαν. Μόνο για τίποτα όχι άλλο. Μόνο. Εκεί επικεντρώθηκε η προεκλογική αντιπαράθεση, ήταν και πρώτων εκλογών τότε. Επί ημερών της Νέας Δημοκρατίας ακούμε για τον κύριο Παπαγγελόπουλο. Έτσι. Ναι. Προφανώς και θα πρέπει ο ρόλος των προσώπων να διερευνηθεί και να βγάλουμε συγκεκριμένα συμπεράσματα επιτέλους. Ωστόσο, νομίζω ότι έχετε και εσείς τεράστια ευθύνη για το γεγονός ότι είμαστε η μοναδική χώρα όπου η μπάλα βγήκε εκτός γηπέδου. Το με πραγματικό σκάνδαλο. Με συγχωρείτε, με ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ. Τα γνωρίζαμε 30 χρόνια και με αυτά. Του ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς και με ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ. Με τεράστια ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ. Το τι γινόταν στον χώρο της υγείας το γνωρίζαμε εδώ και 30 χρόνια. Δείτε τι έλεγε όταν ήταν στη Νέα Δημοκρατία και γραμματέας κατά της διαφθοράς ο κύριος Σούρλας. Τα έχει γράψει, τα έχει αναφέρει και ο ίδιος στην Εξεταστική Επιτροπή είπε ότι κάποιοι τα πετάξαν στον κάλαθο των αχρήστων. Δείτε τι έλεγε σε ερωτήσεις της η κυρία Μπακογιάννη και ο κύριος Αυγενάκης όταν είχαν φύγει από τη Νέα Δημοκρατία. Όλοι το ξέρανε. Τι γινόταν στον χώρο της υγείας. Όχι μόνο για την Νοβάρτης. Για όλα. Αλλά εν τέλει το σκάνδαλο δεν ήταν ο Σαμαράς. Είναι αλήθεια, αλλά κανένας δεν ασχολήθηκε με αυτό. Το σκάνδαλο όμως απεδείχθηκε ότι δεν ήταν ο Σαμαράς, ο πικραμένος. Με συγχωρείτε, δεν έγινε εξεταστική για το Ερικό Σδυνάν. Και. Τι και, είναι στη δικαιοσύνη αυτή τη στιγμή. Θεωρείτε ότι γνώριζε ο κόσμος. Να πάμε στην Ευάρτη. Ότι... Μην ανοίξουμε τη βεντάλια τώρα. Θα μιλάμε μέχρι αύριο. Και για την, πάμε στην Ευάρτη. Και για το Κελπνό, και για τις υπερτιμολογήσεις, για όλα τα οποία. Και θα σας πει η Νέα Δημοκρατία τώρα για το Κελπνό από την πλευρά του κ. Πολάκη. Δεν έχει νόημα. Να πάμε στην Ευάρτη. Να πάμε στην Ευάρτη και να δούμε το σήμερα. Νομίζω ενδιαφέρει και περισσότερο τον κόσμο. Τι θα κάνετε την Τρίτη? Θα πάνε κανονικά ο κ. Τζανακόπουλος και ο κ. Το τι θα γίνει την Τρίτη δεν γνωρίζω. Θεωρώ ότι οφείλει ο πρόεδρος της Βουλής να αποκαταστήσει την κοινοβουλευτική τάξη. Δεν υπάρχει. Μετά την Επιτροπή άκουσα πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, όπως και ο κύριος Κίρτσος, αναφέρθηκαν στο θέμα του αν είναι μάρτυρες ή όχι. Η εισήγηση που έγινε και είδε πριν λίγες ώρες το φως της δημοσιότητας δεν ανέφερε καθόλου το θέμα των μαρτύρων από την πλευρά του Κινάλ.
ο οποίος ήταν ο λαγός της Νέας Δημοκρατίας, δεν ανέφερε το θέμα των μαρτύρων. Ανέφερε ότι ήταν, είχε εκφραστεί ο κύριος Πολάκης και θεωρούσε το σκάνδαλο της Νοβάρτης ως σκάνδαλο. Άρα δεν μπορεί να είναι αντικειμενικός κτλ. Αυτό έλεγε. Τώρα ανακαλύφθηκε τις επόμενες ώρες ότι το θέμα των μαρτύρων ήταν άλλο. Ήταν το θέμα με τον κύριο Πολάκη. Στις πόρτες άλλα υπόθηκαν. Άλλο ήταν το θέμα με τον κύριο Πολάκη και να μας απαντήσετε την ευκαιρία. Εσείς δεν θέλετε να ξέρετε πόσο ο κύριος Πολάκης γνώριζε ως μη όφιλε τους τρεις προσεγγόμενους. Εσείς δεν τα διαβάζετε τρεις μήνες και τέσσερις μήνες και πέντε μήνες πριν σκάσει το σκάνδαλο σε δημοσιογράφο. Ο κύριος Χατζής στο New Post πότε είχε κάνει την πρώτη του ανάρτηση για το σκάνδαλο Νοβάρτης? Πολλούς μήνες πριν. Σας αναφέρω και συγκεκριμένο πρόσωπο. Έτσι. Καλό θα ήταν δηλαδή, να το διευθετήσει ο κ. Πολάκης. Δεν διαφωνούμε σε αυτό. Δεν διαφωνούμε σε αυτό. Μην ασχολούμαστε με τον κύριο Πολάκη. Ο κ. Τζανακόπουλος έπρεπε να πάει στον Άριο Πάγος κυβερνητικός εκπρόσωπος να ενημερωθεί. Με ποια λογική. Να φοβάστε όταν. Δεν φοβάμαι τίποτα εγώ. Απλώς σας πω ρωτώ. Όχι, γενικά όχι. Να φοβάστε τους υπουργούς και τους βουλευτές που πηγαίνουν επιχείρημα. Ξέρω ότι θα βράδυ στον Άριο Πάγο. Εντάξει, τώρα αυτό δεν είναι επιχείρημα. Το αντιλαμβάνεσαι. Και τα λοιπά. Πρέπει να δώσει. Άλλες σχέσεις με τη δικαιοσύνη. Άρα λοιπόν, επειδή σας όχι όταν πηγαίνει μέρα και το σκέφτεσαι. Θα σφαίρουν και με Παναθηναϊκά. Με τον Παναθηναϊκά, και αν θυμάστε μια περίπτωση με έναν πρωθυπουργό. Εγώ είμαι εγώ άλλο. Με τον εισαγγελέα του Παναθηναϊκά και τα λοιπά. Με τις πληροφορίες περί συνομιλίας του κυρίου Σαμαράλη. Αλλά είναι άλλο το ζήτημα. Εντάξει, εγώ επιμένω πάντως ότι αυτός ο πολιτικός καυγάς δεν οδηγεί πουθενά το πολιτικό σύστημα. Δηλαδή τον ξεκίνησαν στοχοποιώντας 10 πολιτικά στελέχη, δεν τους βγήκε προεκλογική. Η ελληνική δικαιοσύνη είχαν, εντάξει, αφήστε να πω την άποψή μου. Λοιπόν, είχαν επενδύσει σε αυτό προεκλογικά, δεν τους βγήκε. Εμείς δεν θέλουμε τώρα να εμπλακούμε σε ένα νέο πολιτικό καυγά, γι' αυτό αφήσαμε και τον. Εντάξει, μας ενδιαφέρει τι έκανε ο Παπαγγελόπουλος, αλλά μέχρι εκεί, γιατί έχουμε άλλες προτεραιότητες. Αλλά αυτό που απαιτεί, νομίζω, ο Έλληνας φορολογούμενος είναι κάποτε το ελληνικό δημόσιο να προστατεύσει τα συμφέροντά του και να εξηγήσει τι ακριβώς έγινε. Συμφωνώ ότι ήταν σκάνδαλο με την Νοβάρτης, φουσκώθηκαν οι δαπάνες χωρίς λόγο, αλλά μέσα από ένα ολόκληρο κύκλωμα συνταγογράφησης και διαφόρων μεθοδεύσεων. Άρα δεν πρέπει ο κύριος Φρουζής, το κεντρικό πρόσωπο, να έρθει επιτέλους στη Βουλή. Και στους δύο το ερώτημα. Πάει και κάθεται απ' έξω τώρα. Πρέπει να βρείτε μια λύση. Και θυμίζω στην εξεταστική που είχατε κάνει για την υγεία, δεν τον είχατε καλέσει καν. Δηλαδή η αποτελεσματικότητα του πολιτικού συστήματος αυτή τη στιγμή αξιολογείται από το αν θα εξηγήσουμε τι ακριβώς έκανε η Νοβάρτης με το κύκλωμά της και αν θα μπορέσουμε να διεκδικήσουμε τα χρήματα του ελληνικού λαού. Αν δεν το καταφέρει η κυβέρνηση αυτό, θα έχει αποτύχει το πολιτικό σύστημα. Μα δεν δείχνει πάντως καμία διάθεση η κυβέρνηση. Μπορεί να έχει άλλες προτεραιότητες, είναι 100 ημερών, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή είναι τα η θέση που υποστηρίζει. Τα δηλαδή που χάθηκαν και κατέληξαν σε ξένες τσέπες αντί να καταλήξουν στη δημόσια υγεία δεν αφορά κανένα σε αυτή τη χώρα ή μάλλον στο ίδιο πράγμα. Το ίδιο λέτε. Γιατί δεν βλέπω να υπάρχει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον για αυτό. Οι καταγγελίες οι επώνυμες των εισαγγελέων για τον κύριο Βαγγελόπουλο δεν θα έπρεπε ούτε σε άλλο. Για 15 εκατομμύρια εμβόλια που είχε παραγγείλει υπουργός της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό δεν φαίνεται να και τα πλήρωσε Έλληνας φορολογούμενος και πλήρωσε ακόμα και την καταστροφή τους. Να καταστραφούν όλα αυτά τα εκατομμύρια εμβόλια που παραγγείλαμε. Αυτό δεν αφορά κανέναν. Τότε υπουργού ήταν από κανέναν. Εντολή από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, οδηγία μάλλον να ληφθούν δύο. Δυστυχώς μας αφορά περισσότερο. 17 εκατομμύρια εμβόλια ήταν. Έχει πει ότι είναι. 17. Όχι, λέω για να τα βάζουμε όλα στο τραπέζι. Γιατί, επειδή μιλήσατε για συγκεκριμένο άνθρωπο, γι' αυτό για να μην. Όχι, αναφέρθηκα σε συγκεκριμένη υπόθεση που πλήρωσε ο ελληνικός λαός. Ναι. Όπως και ο κύριος Φρουζής. Δεν μπορούμε να λέμε για το θέμα της Νοβάρτης γενικότητας και να μην λέμε ότι είχε πληροφορία εσωτερική και όταν έγινε το κούρεμα των ομολόγων, εκεί που άλλες εταιρείες χάσανε 20 με 30% τη αξία. Χάσαν το 2%. Δεν είναι το αντικείμενο τη έρευνα όμω αυτό τώρα. Ο ρόλος του κ. Παπαγγελόπουλου της προανακριτικής. Όλα αυτά θα πρέπει να διερευνηθούν, δεν το συζητάει κανείς. Αλλά αυτό, λόγο αυτό δεν είναι που συζητάμε. Δεν θέλουν τον κύριο Πολάκη και τον κύριο Τζανακόπουλο το να παραστεί. Το 2010 δεν υπήρχε αντίστοιχο παράδειγμα που σας λένε. Ήταν εξεταστική επιτροπή. Δεν είναι άλλη. Όχι, με συγχωρείτε. Θέλω να σας πω κάτι όμως. Δεν είναι σχολική επιτροπή. Αυτό έγινε όμως. Επί της ουσίας αυτό έγινε. Όχι, με συγχωρείτε. Με το θέμα του Βατοπεδίου τότε τον κύριο Λαφαζάνη του Πασόκ και ποιος άλλος. Είχαν καταθέσει ως μάρτυρες στην διαδικασία για το Βατοπέδι. Ούτε ο κύριος Πολάκης, ούτε ο κύριος Τζανακόπουλος έχει καταθέσει ως μάρτυρας σε κάποια διαδικασία. Άρα μη συγκρίνουμε μήλα με καρπούζια. Αυτό κάνουμε τώρα. Υπήρχε μια επιτροπή και εξαιρέθηκαν. Δεν θα τώρα ο κύριος Πολάκης και ο κύριος Τζανακόπουλος να καταθέσουν στην επιτροπή. Θα έχουν διπλό ρόλο. Αυτό είναι το ερώτημα. Θα κληθούν. Αφού έχουν.
Έχουν πει γιατί... ακόμα να του καλέσουν ναι. να κληθούν. Θα πω... Έχουν αποφασιστεί. Να... Μάρτυρες, όταν μπαίνετε σε αυτή τη λογική, μπορούμε να πούμε και ο ΣΥΡΙΖΑ ότι θα κληθούν και τα υπόλοιπα μέλη τη Νέα Δημοκρατία να καταθέσουν στην Επιτροπή. Μπορείτε να το είναι, λογική, είναι λογική αυτή. Λέω, όχι, όχι, αυτό δεν προβλέπεται πουθενά όμως. Οι Επιτροποί λειτουργούν ως εισαγγελείς πρωτοδικείου ναι. οι βουλευτές που μετέχουν στην Επιτροπή. Ναι. Και λειτουργεί βάσει του κανονισμού τη Βουλή, βάσει του συντάγματο. Να δούμε τι θα αποφασίσει και η οικονομία. Μπράβο. Στο καινούργιο ποινικό κώδικα που ψηφίστηκε πριν από λίγες εβδομάδες, ισχύει ακριβώς αυτό. Να μην μπορεί να υπάρχει αυτός ο διπλός ρόλος. Κάποιος που καλείται να καταθέσει να μπορεί που να. Θα κληθεί. Ναι. Που θα κληθεί. Ναι. Ποιος γνωρίζει ποιος θα κληθεί ή πότε θα κληθεί. Η εξαίρεση έγινε τώρα, χωρίς να έχουν κληθεί. Και τονίζω και πάλι ότι στην άλλο προανακριτική επιτροπή. Αν σε τρεις εβδομάδες κληθούν να καταθέσουν ο κύριος Τζανακόπουλος και ο κύριος Πολάκης, τι θα πρέπει να γίνει τώρα. Να σας πω. Όλη αυτή η διαδικασία ξεκίνησε επειδή υπευλήθη αίτημα εξαίρεσης. Ας ανατρέξουμε να δούμε, όπως προανέφερα, διέρευσε πριν από λίγες ώρες τον τύπο, ποια ήταν η εισήγηση για το πόρισμα εξαίρεσης. Δεν αναφέρεται πουθενά η βουλευτής του Πασόκ στο ναι. θέμα του μάρτυρα. Πουθενά. Mm-hmm. Άρα, γιατί συζητούμε για το αίτημα σχετικά με το αίτημα εξαίρεσης για το θέμα του μάρτυρα και δεν συζητούμε επί της ουσίας επί αυτών που ακούστηκαν στην Επιτροπή. Γιατί η εξαίρεση έγινε επί συγκεκριμένης τοποθέτησης. Δεν υποτιμάει όμως η οποία άλλους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ όταν λέτε ότι αν δεν είναι αυτοί οι δύο. Κάτω... δηλαδή είναι αναντικατάστατος ο κύριος Πολάκης. Και δεν μπορεί αυτή κανένα. Αυτή η φρασιολογία που πολλοί πιστεύαμε ότι τη βάλατε στο χρονοτούλαπο. Δηλαδή και φάνηκε μεταξύ ευρωεκλογών και εθνικών εκλογών που μη μου πείτε όχι, θα τον, το κάνετε από υποχρέωση, αλλά το ξέρουν οι πάντες ότι τον κρύψατε τον κύριο Πολάκη, δεν μιλούσε πουθενά, δεν έκανε αναρτήσεις. Δεν νομίζω να κρύβεται και εύκολο ο κύριος Πολάκης. Ναι, δεν κρύβεται. Αλλά αλήθεια είναι αυτό. Δεν φεύγει εύκολα. Δεν θέλουμε να τον κρύψουμε, για μας δουλεύει. Ναι. Αυτό ουσιαστικά σας λέω, κύριο, σας αρέσει αυτή η εικόνα με τον κύριο Πολάκη να φωνάζει καραγκιόζητες, να βρίζει βουλευτές, τον κύριο Ραγκούση να λέει για κούντα. Για δεν ότι είναι κάποια... χούντο επιτροπή, δηλαδή αυτή η εικόνα την, σας την αρέσει εικόνα του κ. Πολάκη, πού την είδατε. Με συγχω... δείξτε μου και εμένα την εικόνα του κ. Πολάκη να βρίζει. Λοιπόν, εγώ ήθελα να κάνω μία ερώτηση. Αλλά δεν την έχω κάνει και δημόσια. Το έχει κάνει και δημόσια, αλλά δεν έχει αμφισβητήσει τις φράσεις που γράφτηκαν. Σας ενοχλεί περισσότερο που φωνάζει ο Πολάκης ή το γεγονός ότι χαθήκαν τόσα δισεκατομμύρια όλα αυτά τα χρόνια στο χώρο της υγείας. Δεν μπορεί να ετοιμητήσει τόσο Πολάκης, ούτε μπορεί να υποδεικνύει μέσω Facebook σε δικαστές και εισαγγελείς τι να κάνουν. Ήταν, τι γίνει τώρα. Ήταν ο πρώτος που έψαξε υποθέσεις οι οποίες στοιχίσαν στον ελληνικό λαό δισεκατομμύρια. Και τι έγιναν αυτές. Είδατε να γίνει κάτι. Βρίσκονται στην ελληνική δικαιοσύνη αυτή τη στιγμή. Να πάμε και στον κύριο Λοβέρδο. Να Εγώ θεωρώ ότι αυτή η στρατηγική τη ένταση που ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ μέσω Πολάκη Τζανακόπουλου δεν οδηγεί πουθενά το πολιτικό σύστημα και δεν ωφελεί και τον ΣΥΡΙΖΑ. Ας ρίξω μια ματιά στις τελευταίες έρευνες της κοινής γνώμης. Ο κόσμος θέλει ηρεμία και αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα για μας θα είναι κυβερνητικό. Μακάρι ο ΣΥΡΙΖΑ να κάνει μια κεντροαριστερή στροφή, να τα βρει καλύτερα με τους Ευρωπαίους σοσιαλιστές. Πρέπει να έχετε εσείς αποτέλεσμα τότε. Βεβαίως, πρέπει να έχετε εσείς αποτέλεσμα. Μια τοποθέτηση, γιατί σήμερα ψηφίζεται το νομοσχέδιο για τις αλλαγές στο άσυλο. Και πόσο συνάδει με ευρωπαϊκές πρακτικές mm-hmm. αυτά που φέρνουν. Νομίζω ότι είναι θετικό αυτό το νομοσχέδιο. Δεν είναι εύκολη υπόθεση. Θα σας πω ότι η κυβέρνηση πιέζεται, η κοινωνία πιέζεται ακόμα περισσότερο από την κυβέρνηση. Αλλά πολιτικά. Η Ευρώπη πιέζεται για να πάρει κανένα. Η Ευρώπη πιέζεται. Ο καθένας πιέζεται μόνος του. Δηλαδή βλέπουμε. Α, αυτό λέμε. Ναι, αυτό είναι το δράμα της Ευρώπης. Ότι ο καθένας πιέζεται μόνος του. Δηλαδή ο Μακρόν, για παράδειγμα, σκληραίνει την πολιτική του γιατί σκέφτεται από τώρα και στα Δυτικά Βαλκάνια και στο προσφυγικό μεταναστευτικό. Και γενικότερα γιατί σκέφτεται από τώρα τις προεδρικές του 2022. Έχει έτσι εξουδετερώσει την κεντροαριστερά, έχει εξουδετερώσει την κεντροδεξιά. Άρα έχει τη Λεπέν κατά την εκτίμησή του. Επομένως ο καθένας κάνει τους υπολογισμούς του. Αυτοί οι υπολογισμοί προς το παρόν δεν έχουν οδηγήσει σε μια κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική. Υπάρχουν ορισμένες ενδιαφέρουσες εξελίξεις. Ο Ζέε Χόφερ έχει αρχίσει να σκέφτεται, ο Υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας, που είναι και βαβαρός και θεωρείται την αλλαγή του Δουβλίνου. Την αλλαγή του Δουβλίνου, αλλά αυτά θα τα δούμε στην εξέλιξη. Θα σας πω το εξής. Πάντως, δεν πέσατε έξω σε όλες τις εκτιμήσεις για το προσφυγικό, κύριε Κίτσος, κόμμα που φορτώνατε όλα τα δεινά σε μια δήλωση που μπορεί να έχει κάνει η κυρία Χριστοδηλοπούλου ή τέλος πάντων σε κάποιες δηλώσεις που μπορεί να κάνει κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Λες και αυτό ήταν το θέμα. Θα σας πω ότι. Φάνηκε ότι ήσασταν εντελώς απροετοίμαστοι. Ναι, εντάξει, συμφωνώ ότι μπορεί να πει κανείς ότι εφηδιαστήκαμε από την αύξηση των ροών. Θα σας πω ότι εγώ. Έχω τις δικές μου απόψεις για το προσφυγικό μεταναστευτικό. Γενικότερα είμαι υπέρ μιας πιο
αυστηρής αντιμετώπισης. Πού, στα θαλάσσια σύνορα. Στα θαλάσσια σύνορα. Δηλαδή... Θεωρώ ότι καλύτερα να μην έχονται στην ενδοχώρα, να πηγαίνουν σε άλλα νησιά. Το έχω πει αυτό. Η νησιά, μέθοδος της Αυστραλίας. Έχω κατηγορηθεί ότι είμαι πολύ σκληρός δεξιός. Για διευκρινίστε, νησιά τι εννοείται. Δηλαδή, ότι άμα πάρεις 20.000 από τα νησιά στα οποία έχουν πάει και τους φέρεις στην ενδοχώρα, δημιουργείς αυτόματα κίνητρο στους διακινητές να φέρουν άλλες 20-30.000 για να καταλήξουν όλοι στην ενδοχώρα. Όταν λέτε νησιά, δηλαδή. Δηλαδή θα αναπτύξουμε 2-3 νησιά τα οποία. Ποια νησιά, πείτε το. Δεν τα ξέρω τα νησιά. Εννοείται, ξέρω νησιά, νησιά που δεν κατοικούνται. Όπως δεν ξέρουμε ποιοι θα. Ένα λεπτό, θα πάρει. Δεν είναι κατοίκητα νησιά. Αεροκατοικημένα και χωρίς τουριστικό ενδιαφέρον. Αυτή είναι η παράδοση. Εννοείται νησιά που δεν κατοικούνται. Αεροκατοικημένα και χωρίς μεγάλο τουριστικό ενδιαφέρον. Παραδείγματος χάρη ποιο. Δεν ξέρω. Δηλαδή, με συγχωρείτε, όταν λένε ότι θα κάνουμε με την καταστάση στην ενδοχώρα, σας λένε που θα πάνε, το ψάχνουν και το βρίσκουν. Αλλά όταν λέτε νησί, και επειδή στη χώρα αυτή έχει και τη φόρτιση όταν ακούμε για νησιά να πάνε άνθρωποι, εντάξει, ωραία. Έχει λοιπόν, μια σημασία. Γι' αυτό λέω Αυστραλιανή μέθοδος. Και οι εργατικοί που ήταν στην κυβέρνηση και οι κεντροδεξοί έχουν συμφωνήσει. Και μια τοποθέτηση από μακάρι να συμφωνήσει. Θα σα πω το εξή: ότι πολιτική φθορά όμως δεν βλέπω για το θέμα αυτό. Κοινωνική διαμαρτυρία βλέπω, όχι πολιτική φθορά. Διότι από τη στιγμή που η άλλη μεγάλη πολιτική δύναμη που είναι ο ΣΥΡΙΖΑ λέει θέλουμε περισσότερους, μεγαλύτερες ροές. Και δεν το λέει αυτό. Και δεν θέλουμε, και να φεύγει κανένα. Είναι αυτά που λέτε. Και εσεί και το πάμε που έκανε σήμερα μια διαδήλωση κτλ. Πού τα επομένως, η κυβέρνηση είναι ασφαλής. Κύριε γιατί δεν υπάρχει εναλλακτική πρόταση. Αυτά μπορεί να μην, τα είπατε, αλλά σίγουρα δεν. Μπήκατε στη διαδικασία να επισπεύσετε ας πούμε, τις διαδικασίες για το άσυλο πάλι, τόσα χρόνια. Εμείς τουλάχιστον να δεν κάνουμε αυτά που κάνει η Νέα Δημοκρατία τώρα. Είναι μια λύση που με την κατάσταση, κύριε Σουρακιώτη. Ναι, θα σας πω. Που τη μία μέρα καταργεί την επόμενη μέρα των εκλογών του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. Να πάμε στην ουσία τώρα. Ναι, το ποιος θα το διαχειρίζεται. Με συγχωρείτε. Δεν είναι ουσία αυτό. Υπάγεται στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Εν συνεχεία στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και επειδή χάθηκε και εκεί η μπάλα, βάλανε τον κύριο Στεφανή, τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας, στο παιχνίδι. Τώρα να δούμε σε ποιο επόμενο. Στην ουσία. Ποιος υπουργός θα διαχειριστεί το θέμα. Με την καταστάση συμφωνείτε. Δηλαδή... Και με την πολιτική περί ασύλου που υιοθετείτε. Ναι, είναι δύο πράγματα. Σε καμία σωστά. Περίπτωση δεν μπορούμε να συμφωνούμε με την πολιτική ασύλου που εισάγεται με σημερινές διατάξεις. Ούτως ή άλλως το καμπανάκι χτυπάει και από την Ευρώπη για το σημερινό νομοσχέδιο. Δεν χτυπάει όμως και πριν, έτσι όπως λειτουργούσαν οι υπηρεσίες ασύλου. Δηλαδή που έπαινε κάποιος σε καθεστώς. Γι' αυτό λέω ότι θέλετε περισσότερους. Έρχεστε στα δικά μου λόγια. Θέλετε μια πιο χαλαρή διαδικασία. Άρα. Να τηρείτε το διεθνές δίκαιο και να σεβόμαστε ανθρώπινα δικαιώματα. Αυτό λέμε. Εσείς θέλετε σε ξερονήσει αύριο μεθαύριο. Αν είναι μεγαλύτερο το πρόβλημα, μπορεί να πούμε να φτιάξουμε και κανένα θάλαμο, να βάλουμε κανέναν μέσα. Όπως παλιότερα στο Auschwitz. Εντάξει. Με τα κλειστά κέντρα συμφωνείτε. Μην τα λέτε κι εσείς, τα λένε υπουργοί της αρχαιοδημοκρατίας. Με τα κλειστά προαναχωρησιακά κέντρα συμφωνείτε. Μην πάμε τώρα σε νησιά Auschwitz και τέτοια. Εγώ χαίρομαι που ο κύριος Κίρτσος μας είπε ότι ευνηδιάστηκε η Νέα Δημοκρατία, γιατί όταν ένα πρόβλημα υπάρχει το 12, το 13, το 14 είχαμε αύξηση 250% την άνοιξη του 14 και έρχεται η Νέα Δημοκρατία το 2019 και λέμε ότι ευνηδιάστηκαμε. Όχι, διαφωνούν, θα σας τα πω εγώ γιατί δυσκολεύεται. Όχι, υπάρχουν κύριε Κίρτσο και επί ΣΥΡΙΖΑ βεβαίως υπήρχαν. Μπράβο, γιατί θυμάμαι ότι είχατε. Αυτή είναι η πραγματικότητα, ότι υπήρχαν, αλλά δεν μπορεί να γίνει μέθοδος αυτό το πράγμα. Είναι ένα θέμα στο οποίο πρέπει να συγκλίνεται. Να το ξεκαθαρίσουμε και με αυτή την ευχή. Και με αυτή την ευχή. Σας ευχαριστούμε για τους δύο. Σας ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε. Καλό απόγευμα. Κύριος Σαρακιώτης.